Πάμε στον κύριο Σωτηρία Αναγνωστόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Καλημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ την πρόσκληση. Λοιπόν, φτάσαμε 20 Γενάρη. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι το καλάθι του νοικοκυριού θα τραβήξει λίγο παραπάνω από την αρχική πρόβλεψή σας, έτσι. Κοιτάξτε, πάντοτε θα πρέπει να εστιάζουμε στο τι συμβαίνει εκείνη τη χρονική στιγμή. Το καλάθι του νοικοκυριού θα τελειώσει σύμφωνα με τον νόμο στο τέλος Μαρτίου του 2023. Εκεί στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2023, βλέποντας και την εικόνα του πληθωρισμού και των πιέσεων που υπάρχουν, προφανώς θα αποφασίσουμε αν θα συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία ή αν θα τροποποιηθεί ή αν θα ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, καταλαβαίνουμε όλοι όσο πλησιάζουν προς εκείνη την ημερομηνία, ότι και ότι ο πληθωρισμός έχει μειωθεί, ο συνολικός πληθωρισμός, ακόμα στα τρόφιμα μένει να ακολουθήσει ουσιαστικά την περιοχή των τροφίμων τα ενεργειακά προϊόντα. Οπότε σίγουρα έχουμε 2-3-4 ενδεχομένους μήνες μπροστά μας, οι οποίοι θα είναι αρκετά κλιμακωμένοι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό των τροφίμων, αλλά σίγουρα με μια τάση αποκλιμάκωσης αυτών των πιέσεων και συνεπώς το καλάθι του νοικοκυριού φαίνεται ότι θα χρειαστεί να υπάρξει αυτό το χρονικό διάστημα, οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε μια μικρή παράταση. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι θα έχουμε σαρακοσιάνο καλάθι. Αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο, στο χρονικό πλαίσιο, το σαρακοσιάνο καλάθι. Φυσικά, είναι κάτι που εξετάζεται ακριβώς επειδή υπάρχει εποχική ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα και για συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών, η οποία ενδεχομένως είναι και ευάλωτη. Αλλά σίγουρα, προφανώς, τα σαρακοδιαστάκια, τα σαρακοδιαστάκια δέσματα δεν είναι μόνο θέμα επιλογής. Πολλές φορές έχουν να κάνουν και με το θρησκευτικό συνέστημα κάποιου του πολίτη μας και είναι πολύ σεβαστό ότι θα ήθελε να έχει πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, όπως έγινε περίπου με το ξυνήρωτο καλάθι, εξετάζεται η δυνατότητα να προσθέσουμε 2, 3 ή 4 προϊόντα όπως έγιναν και τα Χριστούγεννα, τα οποία είναι πιο βασικά για την εποχή αυτή για τους καταναλωτές. Και νομίζω ότι σε καλή συνεργασία και με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που πρέπει να δούμε πόσο μπορούν να στηρίξουν το εγχείρημα, αλλά πρωτίστως βλέποντας και προσέχοντας πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων, για να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που θα προτείνουμε θα είναι καλό και για τον καταναλωτή, θα προχωρήσουμε σε μια τέτοια ενέργεια. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε στο Σαρακοστιανό θα έχει κανένα χαλβά, θα έχει μέσα λογικά, τα ραμά και τα λοιπά. Αυτά τα προϊόντα λέμε, έτσι. Τα Σαρακοστιανά έχουν την ιδιομορφία ότι πολλά από αυτά παράγονται σε καταστήματα που βρίσκονται εκτός σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, και οι χαλβάδες είναι και πολύ δυνατοί, ένα είδος που παράγεται και σε ζαχαροπλαστεία και σε ειδικευμένα καταστήματα. Ναι, αλλά πολλούν και τα σούπερ μάρκετ τυποποιημένα. Σε κάθε περίπτωση πολλούνται τα σούπερ μάρκετ και υπάρχουν όγκοι. Αυτό είναι που εξετάζουμε τους όγκους που γίνονται στη σαρακοστιανή περίοδο για να δούμε αν μπορεί όντως να επιτευχθεί μια καλύτερη τιμή για τους καταναλωτές και να μην τους στρέψουμε σε ένα κανάλι το οποίο είναι κατάλληλο για αυτούς. Αλλά νομίζω ότι ειδικά στους χαλβάδες υπάρχουν πωλήσεις, οπότε είναι πολύ πιθανό να είναι κάτι που είναι μέσα. Βέβαια, πάντοτε με την εκκρεμότητα ότι πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις που γίνονται πάντοτε πριν από αυτές τις περιπτώσεις. Κύριε Αναγνωστόπουλε, ένα άλλο θέμα προφανώς για το καλάθι είναι ότι καταλαβαίνουμε κατά στοιχεία που δίνετε και εσείς δημοσιότητα, ο κύριος Γεωργιάδης και εσείς που ασχολείστε ενεργά με το καλάθι του νοικοκυριού, είναι ότι αυτό που κατάφερε το καλάθι είναι να κρατήσει σταθερές τιμές σε κάποια προϊόντα. Δεν μείωσε τις τιμές. Σωστά, να το εξηγήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, υπάρχουν και ο βασικός στόχος του καλαθιού. Το θυμάστε ενδεχομένως και από τις αρχικές συζητήσεις, οι οποίες είχαν γίνει όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, ίσως το θυμούνται και οι αγροατές σας, ήταν να διατηρήσει σταθερές τις τιμές κάτω από τα όρια του πληθωρισμού που τρέχει στην ίδια κατηγορία. Αυτή ήταν η προσδοκία του καλαθιού, ακριβώς για να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που αγοράζουν από το καλάθι, οι καταναλωτές που αγοράζουν από εκεί, μικρότερο πληθωρισμό σε σχέση με αυτούς που επιλέγουν να αγοράσουν συνολικά από οπουδήποτε. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός που δημιουργήθηκε μέσα στο καλάθι οδήγησε σε ορισμένες περιπτώσεις, πέρα από τις συγκρατήσεις τιμών, οι οποίες στα περισσότερα προϊόντα, στην κυρική πλειοψηφία, είναι σταθερές για 12 πλέον εβδομάδες, το οποίο είναι εντυπωσιακό, είναι 2,5 μήνες, στις οποίες είναι σταθερές αυτές τις τιμές. Υπάρχουν και περιπτώσεις μειώσεων τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και συνολικά το καλάθι που προτείνεται από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έτσι σταθμικά, έχει παρουσιάσει σημαντικές μειώσεις. Όμως, φυσικά, όπως το καταλαβαίνετε, αυτό το επίπεδο μειώσεων ήταν το αρχικό σοκ ουσιαστικά της εφαρμογής του καλαθιού, ακριβώς επειδή εντάχθηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Τις τελευταίες εβδομάδες, 3-4 εβδομάδες, αυτό που παρατηρούμε είναι μια απόλυτη σταθερότητα. Δηλαδή, δεν κατεβαίνουν πλέον τιμές προφανώς, αλλά διατηρούνται σταθερές. Διότι δεν υπάρχει και άλλη δυνατότητα από την πλευρά των επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε περισσότερες περιπτώσεις,
να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση, ακριβώς επειδή και οι ίδιες επιβαρύνονται με αυξημένες τιμές προμηθευτών. Οπότε είναι λογικό ότι αν θέλουν να έχουν έστω κάποια υποτυπώδη κερδοφορία στο καλάθι, μέσα στα πρέπει του καλάθι, θα πρέπει προφανώς και αυτές να διατηρήσουν όσο μπορούν σταθερές τις τιμές, αλλά δεν μπορούν να τις μειώσουν περαιτέρω. Μειώνουν όμως την ποσότητα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Και αυτό είναι το θέμα των ημερών και των τελευταίων μηνών. Πολλές εταιρείες συρρυκνώνουν τον όγκο της κάθε συσκευασίας και αυξάνουν την τιμή. Δηλαδή, σου πουλάνε το προϊόν με την ίδια τιμή που το είχαν στα 300 γραμμάρια, ας πούμε, ενώ τώρα πουλάνε 200 γραμμάρια με την ίδια τιμή. Σωστά. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι επίσης παγκόσμιο. Μπορείτε να κάνετε κάτι σε αυτό, εσείς αυτό εννοώ. Δηλαδή, γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε εταιρεία κάνει τη γουστάρι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα το πουλήσει όπως θέλει. Ναι. Να εξηγήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο τη τωρινή εποχή. Σε όλες τις περιπτώσεις πληθωριστικών πιέσεων, αν ψάξει κανείς στην εμπορική ιστορία, αυτό συνέβαινε και συμβαίνει ακριβώς επειδή σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα να προσφέρει στον καταναλωτή ό,τι συσκευασία νομίζει με όποια περιεκτικότητα νομίζει. Αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμα κάθε επιχείρηση, όπως και κάθε εμπόρου να κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Αυτό που σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το πώς επικοινωνείται αυτό στον καταναλωτή. Και εκεί είναι που θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Εκεί υπάρχουν παρανομίες. Όπως επίσης, ειδικά στη χώρα μας, εκεί που υπάρχει ενδεχομένως παρανομία και υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες έχουν εντοπιστεί και στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, είναι όταν μικραίνει η ποσότητα, δηλαδή όταν προσφέρεται μια συσκευασία με μικρότερη ποσότητα και η τιμή παραμένει η ίδια ή είναι υψηλότερη, να εξεταστεί αν έχει υπερβεί η επιχείρηση αυτή το μέγιστο επιτρεπτό περιθώριο κερδοφορίας που είχε δηλαδή τον Αύγουστο του 2021. Για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει αυτό. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια επιχείρηση αγοράζει μια συσκευασία από τον προμηθευτή της που ήταν 100 γραμμάρια και είναι 90 γραμμάρια τώρα, γιατί μειώθηκε, έδωσε δηλαδή μια μικρότερη συσκευασία, αλλά συνεχίζει να την αγοράζει ακόμα ακριβότερα από ό,τι την αγόραζε πριν, προφανώς θα πρέπει να την πουλήσει και ακριβότερα από ό,τι την αγόραζε. Οπότε είναι λογικό σε κάποιες περιπτώσεις να μένει σταθερή τιμή χωρίς να παραβιάζεται το περιθώριο κερδοφορίας. Δυστυχώς υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες αυτή η αλλαγή στο περιεχόμενο της συσκευασίας έχει οθήσει ορισμένους κακούς επαγγελματίες ή κάποιους που θεωρούν ότι μπορούν να κερδοσκοπήσουν εις βάρος καταναλωτικού κοινού έστω για κάποιες εβδομάδες, να δοκιμάσουν να δώσουν μια πιο αυξημένη τιμή και να ξεπεράσουν το περιθώριο κερδοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση προφανώς υπάρχει πρόστιμο και προφανώς υπάρχει ζήτημα επιβολής κυρώσεων. Για να υπάρχει πρόστιμο σημαίνει ότι κάνετε και ελέγχος. Γιατί δεν μας ρωτάνε αν γίνονται έλεγχοι, γιατί δεν βλέπετε κανένα έλεγχο έξω. Κοιτάξτε, αυτό που ίσως δεν είναι απόλυτα κατανοητό είναι ότι ο ελεγκτής, πώς να το πω, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα βγει και θα φωνάξει «Γεια σας, είστε ο έλεγχος». Καταλαβαίνετε. Είναι κάτι το οποίο γίνεται πολλές φορές με έναν τρόπο διακριτικό, ακριβώς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα στην αγορά. Και ο σκοπός είναι ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελέγχων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να υπάρχει παρουσία τεράστιων κλιμακίων ελέγχου σε κάθε σούπερ μάρκετ, προφανώς γιατί αυτό θα ήταν και στην πράξη αδύνατο. Ξέρετε, στο παρελθόν, όταν ο έλεγχος βασιζόταν κυρίως σε ελεγκτές στο πεδίο, ήταν ακριβώς αναποτελεσματικός. Γιατί χωρίς ηλεκτρονικά εργαλεία και με τον αριθμό των ελεγκτών που υπήρχαν διαθέσιμοι, προφανώς η αγορά δεν μπορούσε να ελεγχθεί. Σήμερα αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι και έχουν ενισχυθεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με προσωπικό που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Μπορείς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι είναι προφανώς απειρά αριθμή, είναι σαφές αυτό. Το δεύτερο είναι όμως ότι έχουν ενισχυθεί και με μεθόδους, με εκπαίδευση και ηλεκτρονικά εργαλεία, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερους ελέγχους και μάλιστα απομακρυσμένα. Άρα, θα έχουμε κάποια στιγμή τα στοιχεία αυτά, γιατί τα περιμένουμε και από τον κύριο Γεωργιάδη εδώ και μήνες τα στοιχεία αυτά, γιατί δεν τα έχει πρόχειρα. Μπορώ να σας δώσω αυρά αυτά τα στοιχεία πολύ, γιατί δεν έχω ακριβή στοιχεία να σας πω με ακρίβεια ενός ελέγχου, αλλά είναι πάνω από 4.000 έλεγχοι το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Όταν λέτε τελευταίο χρονικό διάστημα, πότε εννοείται? Τελευταία εβδομάδα, τελευταίο μήνα? Από τον καιρό που ξεκίνησε ουσιαστικά η πληθωριστική κρίση, είναι 4.000 συστηματικοί έλεγχοι πάνω σε επιχειρήσεις, σε αλυσίδες πώλησης λιανικής τροφίμων και βασικών προϊόντων. Άρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κύριε Αναγνωστόπουλε, για την επόμενη εβδομάδα τότε. Για να μιλήσουμε και με στοιχεία γι' αυτά. Αν είστε διαθέσιμος, για να δούμε και τι κάνουμε και με τα καλάθια. Με πολύ χαρά, με πολύ χαρά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Κύριε Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.